Η διετία 2020-2021 περιλαμβάνει για την πατρίδα μας και όχι μόνο δύο εξαιρετικά σημαντικά ορόσημα. Το 2021 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 που οδήγησε στην αποτείναξη του μακραίου Οθωμανικού ζυγού, την απελευθέρωση του έθνους και τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Το 2020 τιμάται μια επίσης ιδιαίτερα σημαντική επέτειος. Η παρέλευση 2.500 ετών από τη μάχη των Θερμοπυλών και την αυμαχία της Αλαμίνας. Τιμώνται δύο γεγονότα που σημάδεψαν την εξέλιξη των Περσικών πολέμων και επηρέασαν καθοριστικά σε πολλαπλά επίπεδα τη μετέπειτα ελληνική αλλά και την παγκόσμια ιστορία και τον πολιτισμό. Νέος στο Μαραθώνα χαρακτηρίζεται από τον Ρωμαίο ιστορικό Κορνήλιο Νέποτα ως ευγενής και διάσημη, χάρη στα εξέχοντα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Στην πρώτη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζονται σπάνια αρχαιολογικά τεκμήρια, όπως αττικά αγγεία που εικονίζουν Αθηναίους οπλίτες και Πέρσες πολεμιστές, όπλα, λάφυρα πολέμου, μοναδικά ιστορικά κειμήλια και επιγραφικές μαρτυρίες. Παράλληλα, σε ειδικό σκηνογραφημένο περιβάλλον, προβάλλονται οι θεοί και οι ήρωες που σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς έδρασαν στη μάχη υπέρ των Αθηναίων. Ευρυβιάδη, είναι στο χέρι σου να σώσεις την Ελλάδα, αν με ακούσεις και μείνουμε εδώ να αναβλαχίσουμε. Και δεν παρασυρθείς από τα λόγια που είναι εδώ. Με ένα αφαιρετικό τρόπο και έφυγε στην Ακρόπολη, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, όπως και όλοι οι σαυρωτήρες, τα όπλα τους, τις νίκες τους, τις αφήσεις. Ήταν ο γαμπρός, ήταν ο βορέας, ο οποίος είχε απαγάγει την Ορίθια. Ο Ποσειδώνας, ο οποίος έκτοτε τον Αμαζόνα. Και πολλοί που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εθνική και απέναντι όλες οι φαντασιώσεις των πολεμιστών, οι οποίες... Βέβαια, οι νίκες οι μεγάλες είναι αυτές που λέμε. Υπάρχουν όμως και άλλες νίκες. Και εμείς θέλουμε να δείξουμε και τις άλλες νίκες.